Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ στη Σεούλ της Νότιας Κορέας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου ο ηθοποιός Lee Sun Kun, που έγινε γνωστός από την ταινία «Παράσιτα», η οποία το 2020 είχε πάρει Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος του 48χρονου ηθοποιού αποδίδεται σε αυτοκτονία. Αυτό το χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας εξασφαλίζει την έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών που καταναλώνουν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που δεν εντάσσονται στα κοινωνικά τιμολόγια στηρίζονται με ποσά από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν. Χρειάζεται πρώτα δήλωση του νοικοκυριού στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ και μετά η ενίσχυση θα περάσει αυτόματα στους λογαριασμούς ρεύματος. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι δίπλα στο κάθισμα του οδηγού όπου εντοπίστηκε νεκρός βρέθηκε ένα κομμάτι από κάρβουνο. Η σύζυγός του είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο ηθοποιός είχε φύγει από το σπίτι ενώ η ίδια είχε βρει ένα σημείο με αυτοκτονίας. Όπως αναφέρει δημοσιογραφικό πρακτορείο, ο 48χρονος ήταν υπό έρευνα για απαγορευμένη χρήση ναρκωτικών στα πλαίσια μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας. Κατά την ίδια πηγή, ο ηθοποιός είχε ήδη ανακριθεί τρεις φορές από αστυνομικούς, με τελευταία μία 19-ωρη ανάκριση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Επισημαίνεται ότι το δίκαιο της Νότιας Κορέας προβλέπει ποινές από 6 μήνες έως και 14 χρόνια στη φυλακή για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, κατά πληροφορίες ο ηθοποιός είχε υποστήριξει ότι τον είχε ξεγελάσει μία σερβιτόρα σε μπαρ, η οποία στη συνέχεια φέρεται να τον εκβίαζε.